Γεια και χαρά σε όλους. Είμαι ο Γιώργος Σαμαδιάς και βρισκόμαστε στο γυμναστήριο ενός ξενοδοχείου στο Βουκουρέστι και στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω ένα προπονητικό σύστημα που ίσως για κάποιους να είναι γνωστό. Το σύστημα 21. Θα το χρησιμοποιήσουμε στους δικεφάλους, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσουμε μόνο αυτό. Θα το κάνουμε super set με εκτάσεις τρικεφάλων. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς γίνεται. Θα επιλέξουμε ένα φορτίο, όχι πάρα πολύ βαρύ, όχι πάρα πολύ βαρύ, έτσι ώστε να μπορούμε να εκτελέσουμε 21 επαναλήψεις με τον εξής τρόπο. Θα βάλουμε τις παλάμες να κοιτάξουν προς τα εμπρός, θα έχουμε ελαφρώς λυγισμένα τα πόδια μας και από εδώ ξεκινάω και κάνω 7 επαναλήψεις από κάτω μέχρι τη μέση. Αφού κάνω 7 επαναλήψεις από εδώ μέχρι τις 90 μοίρες, ξεκινάω μετά άλλες 7 από τις 90 μοίρες και πάνω. Για άλλες 7. Σφιχτή κοιλιά, η ράχη, δεν δίνω δηλαδή με τη λεκάνη, έχω σταθερό τον κορμό. Με το που τελειώσω και τις 7 επαναλήψεις, ξεκινάω άλλες 7 όλο το εύρος κίνησης. Από κάτω μέχρι πάνω. Αποφεύγω να κάνω swing με τη μέση, αυτό εδώ. Ελέγχω την κίνηση στο πάνω και στην αρνητική φάση. Με το που τελειώσω τις 7 επαναλήψεις, αφήνω με ίσια πλάτη τους αλτήρες και θα πάμε στην τροχαλία και θα δουλέψουμε σαν super set. Εκτάσεις τρικεφάλων. Πάω πίσω τη λεκάνη, λυγίζω λίγο τα γόνατα, φέρνω τους αγκώνες κοντά στα πλευρά και κάνουμε 15 επαναλήψεις. Αφού τελειώσουμε και τις 15 επαναλήψεις εδώ, κάνουμε rest 94 περίπου και ετοιμαζόμαστε για το δεύτερο set. Τώρα, η άλλη παραλλαγή που μπορούμε να κάνουμε, που είναι επίσης αγμένη, είναι να ξεκινήσουμε την κίνηση με τις παλάμες να είναι ουδέτερη λαβή, δηλαδή η μία να κοιτάει την άλλη και ξεκινάμε και κάνουμε 7 επαναλήψεις, πάλι κατά τον ίδιο τρόπο από κάτω μέχρι τη μέση. Στη συνέχεια, είτε μπορώ να επιλέξω από τη μέση και πάνω με σφυρί, είτε με τις παλάμες να κοιτάνε προς το ταβάνι. Και μετά οι επόμενες 7 θα είναι όλο το εύρος κίνησης από ουδέτερη σε β' λαβή. Δηλαδή θα κάνουμε τη στροφική κίνηση, τις παλάμες, έτσι ώστε να κάνουμε λίγο μεγαλύτερο εύρος κίνησης και να έχουμε λίγο διαφορετικό ερέθισμα. Αφού κάνουμε τα 3 εφτάρια, τότε σε superset μπαίνουμε πάλι στις εκτάσεις τρικεφάλων. Τώρα, στην περίπτωση που είσαστε στο σπίτι και έχετε ένα ζευγάρι αλτήρες, αλλά δεν έχετε την τροχαλία, μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε ένα λάστιχο και να κάνετε τους τρικεφάλους σας, είτε να πάτε στο έδαφος, σε θέση για κάμψεις, σφιχτή κοιλιά, σφιχτός υποπός, ακουμπάω τους αγκώνες στο έδαφος και ντώνω. Αν μου φαίνεται εύκολο, είτε βάζω γόνατα και δουλεύω εδώ, είτε πηγαίνω στον τοίχο για να γίνει ακόμα πιο εύκολη η άσκηση. Τώρα, σε ποιους απευθύνεται αυτό το πρόγραμμα? Εγώ προέρχομαι από μια αγωνιστική φάση όπου είχα ζωρίσει αρκετά το μυϊκό σύστημα. Σκοπός μου αυτόν τον καιρό είναι να ξεκουράσω το κεντρικό νευρικό σύστημα, οπότε έχω επιλέξει λίγο περισσότερες επαναλήψεις έτσι ώστε να στοχεύσω στην υπερτροφία. Θα μπορούσε κάποιος να πει δηλαδή ότι μπορούμε, Γιώργο, να βάλουμε 8 με 12 επαναλήψεις, λίγο παραπάνω κιλά, λίγο παραπάνω rest, για να κάνουμε μεγαλύτερη πυκνότητα στους μυς. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να κρατήσουμε μεγαλύτερο όγκο στις επαναλήψεις μας, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό ερέθισμα και να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Άρα, σκοπός είναι να υπάρχει μια ξεκούραση μετά τους αγώνες, τόσο στην ένταση, όσο και στον όγκο της προπόνησης. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Ελπίζω να σας βοήθησε με αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και εγγραφή στο κανάλι μου. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.